προσέγγιση του δοσυλλογισμού αποτέλεσε ένα καθόδε ζήτημα στο πλαίσιο της αρχικής ιστοριογραφίας στα δυτικά κράτη, ειδικά σε αυτά που υπέστησαν ναζιστική κατοχή κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, χώρα με σχετικά ευρύ αντιστασιακό κίνημα και από μέρους των αστικών δυνάμεων, η καταδίκη των συνεργατών υπήρξε κυρίως λεκτική και θεσμική, αν και συνέχισε τις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο να έχει σαφή αρνητική έννοια. Μετά το 1980 και πριν, αλλά κυρίως μετά, μερίδα της αστικής ιστοριογραφίας στις δυτικές καπιταλιστικές χώρες, σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ενός όλο και ανερχόμενου αναθεωρητισμού, ο δοσυλλογισμός άρχισε να αποκτά μια ουδέτερη εντός εισαγωγικών χρειά με σαφή τάση αλλίωσης, και μετά το 1990 και την ανατροπή στις σοσιαλιστικές χώρες απέκτησε σε πολλές από αυτές, αν όχι σε όλες, και θετικό πρόσημο ως έκφραση εντός εισαγωγικών αντισταλινισμού και ψευδοπατριωτισμού. Όλο αυτό εξαπλώθηκε και στηρίχθηκε από αστικούς θεσμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, εθνικούς και υπερεθνικούς, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με επίσημο τρόπο και επίσημες θέσεις. Ούτε η Ελλάδα διέφυγε της γενικής ιδεολογικής επίθεσης, η χώρα που υπέστη πείνα, σφαγές, εκτελέσεις, ολοκαυτώματα, μπλόκα. Η εξίσωση τήθηκε θύματος στο πλαίσιο μιας ψευδεπίγραψης αντικειμενικότητας, μπορεί να συνάντησε αντιστάσεις από το ταξικό κίνημα και από την ευρύτερη συλλογική μνήμη, όμως πολλά ανιστόρητα στα όρια της θερατολογίας αποτελούν σήμερα στοιχεία ερμηνείας και τα οποία έχουν περάσει και στο ευρύτερο κοινό αλλά και στην εκπαίδευση. Οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των Ναζί, των Ιταλών και των Βουλγάρων φασιστών, αντιμετωπίζονται με κατανόηση, άλλοτε ως αντιστασιακοί εντός εισαγωγικών, που αγωνίστηκαν, λέει, με τον δικό τους τρόπο και μπορεί κάποιοι να ξεστράτησαν, άλλοτε πάλι ως θύματα των καταστάσεων, αλλά πολύ συχνά ως θύματα των κομμουνιστών και του ΙΑΜ, που λειτουργούσαν, λέει, ολοκληρωτικά και δεν ανέχονταν και άλλες αντιστασιακές εντός εισαγωγικών οργανώσεις ή άλλους τρόπους αντιμετώπισης των κατακτητών. Με λίγα λόγια, το ΙΑΜ, σύμφωνα με κάποιους τουλάχιστον, το παράκανε εναντίον των κατακτητών και προκάλεσε και αντίπεινα και φέρει και αυτό ευθύνη για τα θύματα, χώρια από τα θύματα που προκάλεσε για να εξολοθρεύσει, λέει, τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στόχος όσων εξιστορούνται παρακάτω δεν είναι βέβαια να αναλύσουν και να απαντήσουν στο σύνολο των παραπάνω θεωριών και ιδεολογημάτων. Αυτό ως ένα βαθμό έχει γίνει σε διάφορα επίπεδα και τόνους. Εδώ θα θέλαμε να εμφανίσουμε συνοπτικά ορισμένα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης μεταξύ αμυντικής αντίστασης και των συλλόγων, όπως και του ρόλου του καθενός. Όπως είναι γνωστό, αναφέρθηκε και άλλωστε και θα αναλυθεί και στη συνέχεια, η κατάσταση στην Ελλάδα την επάγγελμα της γερμανικής εισβολής με τη συμπολόγηση της δοσύλλογης αστικής μερίδας που παρέμεινε εντός της επικράτειας παρουσιάζει ιδιαίτερα σύνθετα χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο πόλεμος και η ξένη κατοχή, εντύν την ταξική αντιπαράθεση, κατά ανάλογο τρόπο παραβαίνει και στις ενδοαστικές σχέσεις, στις ενδοκαπιταλιστικές συμμαχίες και διενέξεις, όπου εμφανίζονται διάφορες ανακατατάξεις. Καταρχήν όμως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την κατάσταση των εργατικών δυνάμεων στη συγκεκριμένη συγκυρία, αν δεν αναλογιστούμε την εξέλιξη των πραγμάτων κατά το Μεσοπόλεμο. Πρόκειται για την περίοδο που η ανάπτυξη του ριζοσπαστικού εργατικού κινήματος σε διεθνές επίπεδο είναι συχνά εκρηκτική λόγω του επαναστατικού μαρξιστικού ρεύματος που ενισχύεται και επιταχύνεται από την επικράτηση της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Ρωσία και τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης. Στην Ελλάδα η άνοδος αυτή εκφράστηκε με την ίδρυση και την εξάπλωση των ταξικών εργατικών ενώσεων και ιδιαίτερα από το 1918 με τη δημιουργία του εργατικού κόμματος του ΣΕΚΕ, του ΚΚΕ. Παρά την καταστολή και τα εσωτερικά προβλήματα, η αποδοχή και η επίδραση του ΚΚΕ εκφράστηκε όχι τόσο μέσα από εκλογικά ποσοστά, όσο κυρίως μέσα από την επιρροή και το κύρος που απέκτησε στην εργατική τάξη, όπως και σε άλλα χαμηλά στρώματα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι μαζικοί εργατικοί αγώνες συντάραξαν με το εύρος τους και τις θυσίες των εργατών τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες μεγάλες, μεγαλύτερες τότε, πόλεις της περιοχής, της Έρης, την Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη, τη Βέρεια, την Άουσα και αλλού.
Εξίσου δυναμική ήταν και οι αγώνες των αγροτών και άλλων λαϊκών στρωμάτων. Η εξέγερση του Μάη του 1936 υπήρξε το απορρίφωμα μιας ιδιαίτερα έντονης εργατικής ανόδου που εξέφρασε στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά, τα οποία διαμορφώθηκαν επολύς την προηγούμενη περίοδο. Όπως αναφέρθηκε, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή το Μακεδονικό Γραφείο, με πολλές δυσκολίες κατόρθωσαν να αντέξουν τη μεταξική εξοδοτική καταστολή και να προετοιμάσουν την αντίσταση. Η αμυγική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε λοιπόν, όπως είδαμε, πριν από την επίσημη ίδρυση του ΙΑΜ, κυρίως αλλά όχι μόνο μέσα από την οργάνωση Ελευθερία και την ομώνυμη εφημερίδα. Άλλοι βασικοί παράγοντες υπήρξαν στην πορεία η ίδρυση της Εθνικής Αλληλεγγύης και του Εργατικού ΕΑΜ. Το Εργατικό ΕΑΜ συγκροτήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1941, δηλαδή 1,5 μήνα πριν το ΕΑΜ, με σύμπραξη των μη δοσύλλογων συνδικάτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αυτό την εκπροσώπηση των δυνάμεων του ΚΚΕ ανέλαβε με υπόδειξη του Μακεδονικού Γραφείου το μέλος του, ο Ρουσαλίμ Χαριζάνης, καπνεργάτης από τις Σέρες, ο οποίος συνδέθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από την ακροναυλία στα τέλη Ιουνίου. Με δεδομένο ότι ο Χαριζάνης συνελήφθη πλέον από τους Γερμανούς μετά τις 24 Αυγούστου και βέβαια ως αποσταλμένος της καθοδήγησης της ακροναυλίας. Με δεδομένο ότι ο Χαριζάνης συνελήφθη πλέον από τους Γερμανούς μετά τις 24 Αυγούστου του 1941, ίσως το Σεπτέμβριο, φαίνεται πως ο συντονισμός του Μακεδονικού Γραφείου με τη νέα Κεντρική Επιτροπή που προέκυψε από την 6η Ολομέλεια, υπήρξε σχετικά νωρίς. Αν επίσης αναλογιστεί κανείς ότι ο ίδιος ο Χαριζάνης, υπεύθυνος του Μακεδονικού Γραφείου για το Εργατικό Κίνημα, συμμετείχε σε ένοπλες ενέργειες ή τις κατήφθυνε, για τις οποίες άλλωστε συνελήφθη και εκτελέστηκε τον επόμενο Δεκέμβριο, γίνεται αντιληφθό ότι από την αρχή η αντίληψη του Μακεδονικού Γραφείου μαζί και της οργάνωσης Ελευθερία κινήθηκε παράλληλα στο εργατικό κίνημα, την κοινωνική αλληλεγγύη των φτωχών στρωμάτων σε συνδυασμό με την ένοπλη πάλη. Μια τέτοια ένοπλη επίθεση έγινε και στις 31 Αυγούστου του 1941, όταν με εκρηκτικές ύλες μέλη της Ελευθερίας, στην ουσία του ΚΚΕ, επιχείρησαν να επιβολήσουν τα γραφεία της Ναζιστικής Οργάνωσης Εθνικών και Σοσιαλιστικών Κόμμα στη γωνία οδών Παύλου Μελά και Γρηγορίου Παλαμά. Λίκνο της οργάνωσης αυτής υπήρξε η Εθνοφασιστική 3Ε του Μεσοπολέμου, την οποία ανασύστησε σε ξεκάθαρα εθνικοσοσιαλιστική βάση ο απότακτος συνταγματάρχης Βενιζελικός πρώην Βενιζελικός Γεώργιος Πούλος, αρχικά χωρίς την έγκριση των κατοχικών αρχών. Στις 23 Δεκεμβρίου 1941 έγινε απόπειρα με δυναμίτη κατά του σπιτιού του στη συνοικία Χαριλάου, χωρίς βέβαια να πετύχουν το στόχο του. Η επίθεση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι παρά την απενεργοποίηση της παραπάνω οργάνωσης του, οι κατοχικές αρχές αξιοποίησαν τον Πούλο στις ναζιστικές υπηρεσίες ασφαλείας. Άρα δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Όπως είδαμε, μετά την ίδρυση του ΙΑΜ, τα πράγματα τέθηκαν σε νέα βάση. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 1942 ολοκληρώθηκε η συναρμογή των κομματικών και αμυγικών δυνάμεων της Μακεδονίας με την κεντρική καθοδήγηση της Αθήνας. Συγκροτήθηκε ο ΕΛΑΣ, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1943, ιδρύθηκε η ΕΟΚΟΝ με την ταυτόχρονη διάχυση σε αυτήν και της ΟΚΝΕ της νεολαίας του ΚΚΕ. Η μαζικοποίηση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα πραγματοποιήθηκε μέσα από την τακτική του ενιαίου μετόπου, όμως επί της ουσίας, όπως στο ένοπλο σκέλος των ΕΛΑΣ, η κυρίαρχη δύναμη και η μόνη που εξαπλώθηκε οργανωτικά και ως απήχηση ήταν το ΚΚΕ σε σχέση με τα άλλα μικρά κόμματα που συνήθισαν το ΕΑΜ και που δεν ενισχύθηκαν ποτέ ιδιαίτερα. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι η περίοδος της εθνοαπελευθερωτικής πάλης διαιρείται σε δύο κύριες φάσεις, η πρώτη ολοκληρώνεται τότε περίπου, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 1943, όταν πλέον οι οργανωτικές δομές ενισχύθηκαν και όλες οι μορφές πάλης εξαπλώθηκαν σε πόλεις και σε ύπαιθρο. Βέβαια, σε αυτά έπαιξαν ρόλο διάφοροι παράγοντες, όπως η γενική πορεία του πολέμου στην Ευρώπη, αλλά και η αφύπνιση σταδιακά των συνειδήσεων. Στο διάστημα αυτό, η μαζικοποίηση του κινήματος από την άνοιξη του 1942 πέρασε μέσα από μαζικές απεργίες σε πολλούς κλάδους, όπως των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και με μεγάλες δημόσιες διαδηλώσεις κατά της πείνας, όπως αυτή στις 24 Οκτωβρίου 1942, που συγκέντρωσε πάνω από 10.000 άτομα. Όπως ειδικά το 1943 ήταν η χρονιά των μεγάλων μαζικών εκδηλώσεων. Οι διαδηλώσεις κατά της γερμανικής
επιστράτευσης στις 24 Φεβρουαρίου, στις 25 Μαρτίου, σε συνδυασμό με την Εθνική Επέτειο. Στις 11 Απριλίου, στις 16 Απριλίου, όταν αποτράπηκε η αποστολή Ελλήνων αργατών στη Γερμανία. Στις 10 Ιουλίου, εναντίον της βουλγαρικής επέκτασης για τη σωτηρία του μακεδονικού λαού, όπως είχαν πει στην προκήρυξη του ΕΑΜ, που ολοκληρώθηκε με τη λαοθάλασσα των 300.000 στις 22 Ιουλίου και συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες. Οι μαζικές αιώνες μεγαλειώδεις αυτές κινητοποιήσεις είχαν απτά αποτελέσματα, μια και η επιστράτευση δεν έγινε, οι αποστολές εργατών στην Γερμανία μειώθηκαν και ο βουλγαρικός στρατός δεν μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα συνεχίστηκαν μέσα από το 1944, όπου όμως από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς παρεβαίνει ο παράγοντας της έντασης, της ανάπτυξης, στο ένοπλο πεδίο. Παράλληλα με την ίδρυση της ΕΠΟΝ, ενισχύθηκε άμεσα η μαζική στρατολόγηση νέων στις συνοικίες της πόλης, στο Πανεπιστήμιο και στα χωριά. Η ΕΠΟΝ αποτέλεσε μια αστήρευτη δεξαμενή για την επάντρωση του ένοπλου αγώνα στο βουνό με τον Ελλάς, όπως αρχικά και στην πόλη με τον εφεδρικό Ελλάς. Στην πορεία, η νέα αντιστασιακή και σε μεγάλο βαθμό, που σε μεγάλο βαθμό ήταν άγνωστη στις αστυνομικές αρχές, στελέχωσαν ειδικές αποστολές όπως αυτές της Όκλα. Η καταστολή και η τρομοκρατία απέναντι στην όλο και πιο θεαματική εξάπλωση του ιαμβικού κινήματος περνά από το στάδιο των μεμονωμένων συλλήψεων, δολοφονιών, εκτελέσεων σε μια γενικευμένη αιματηρή βία είτε από τις γερμανικές αρχές είτε μέσω των ένοπλων δοσυλλογικών σωμάτων και που έμειναν γνωστά με τον γενικό όρο τάγματα ασφαλείας, χωρίς βέβαια να υπολογίζουν το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το οποίο βέβαια είναι μια άλλη έκφραση της περιόδιας. Μέχρι τη φάση αυτή, η ένοπλη δράση των ιαμικών δυνάμεων μέσα στην πόλη διατηρεί περιορισμένα χαρακτηριστικά. Περιφρούρηση αυτοάμυνα, σαμποτάζ, συγκεκριμένες επιθέσεις κατά κατοχικών στόχων, μεμονωμένες εκτελέσεις Γερμανών στρατιωτικών και συνεργατών του κατακτητή. Από το δεύτερο τίμημα του 1943 και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος της κατοχής και την απελευθέρωση, στο στόχαστρο των πανταχώθεν αστικών δυνάμεων, δεν βρέθηκε μόνο η ένοπλη αντίσταση, η οποία από κάποιους εμφανίζεται και ο λόγος για την αματωρή καταστολή των δυνάμεων κατοχής. Ο κύριος στόχος τους ήταν η ραγδαία, η μεγάλη μαζικοποίηση του ιαμικού κινήματος, της οποίας η ένοπλη αντίσταση δεν ήταν παρά μόνο μια πτυχή. Η πορεία του ένοπλου δοσυλλογισμού στη Θεσσαλονίκη τώρα και στη Μακεδονία διένυσε μια σειρά από διάφορες φάσεις. Η φάση των λεγόμενων ταγμάτων ασφαλείας, και η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη, είναι κατά κάποιον τρόπο η πιο προχωρημένη. Το τάγμα του Πούλου, αυτό που αναφέραμε, μέσα στη Θεσσαλονίκη σχεδιάστηκε ήδη από τις αρχές του 1943 και σχηματίστηκε τουλάχιστον με έγγραφη εντολή οριστικά το Μάιο. Στην ουσία προϋπήρχε. Στην Αθήνα αρχίζουν να σχηματίζονται το καλοκαίρι του 1943 με απόφαση της κατοχικής κυβέρνησης Ισραήλ στην Ήπεθρο τα τάγματα ασφαλείας, ενώ στην Ήπεθρο της Μακεδονίας με την ενίσχυση από τις αρχές κατοχής τα παντός τύπου σχημάτων, τύπου ΠΑΟ, θα μιλήσουμε παρακάτω, και άλλων συναφών, αλλά και η ενεργοποίηση διαφόρων Ελλήνων ναζιστών, όπως ο Πούλος. Ενώ στην ίδια Θεσσαλονίκη, προς το τέλος του 1943 και αρχές του 1944, σχηματίστηκαν και τα ένοπλα τάγματα υπό γερμανική διοίκηση, με πιο γνωστά τα αιμοσφαγή σώματα του Δάγκουλα, του Βίχου και άλλων λιγότερων γνωστών, που δρούσαν κυρίως μέσα στην πόλη και στην κοντινή περιφέρεια. Ας δούμε ορισμένες πλευρές. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και εναλλαγές και τη φαινομενική ποικιλομορφία, ο δοσυλλογισμός παρουσιάζει στοιχεία συνέχειας από την αρχή ως το τέλος της κατοχής και μετέπειτα βέβαια. Η ΠΑΟ εμφανίστηκε κάποια στιγμή αρχικά ως ΙΒΕΗ, περασπιστέ Βορείου Ελλάδος, πιθανώς το καλοκαίρι του 1941 από Έλληνες αξιωματικούς υπό την αιγίδα των δοσυλλογικών αρχών του συνταγματάρχη Χρυσοχόη, Γενικού Θεωρητή κτλ. Για τον οποίο ακούσαμε, δεν εξέφραζαν την ιδρυτική τους πράξη ούτε καν λεκτικά ένα σαφή αντιστασιακό στόχο, αλλά με γενικόλογες εθνικές διακηρύξεις έθεταν ως στόχο τη διατήρηση της ακεραιότητας της ελληνικής επικράτειας, όπως και παραθέτω την προσπάθεια επεκτάσεως των ορίων της Ελλάδος προς τα συστορικές κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, όχι αντίσταση κατά των Γερμανών, και παράλληλα, αν και όταν ευνοούσαν οι εξελίξεις, επεκτατισμό και αλυτρωτισμό.
Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονταν η αστική τάξη τη θέση της στον πόλεμο. Διατήρηση των εθνικών ορίων, δηλαδή της εθνικής αγοράς, και παράλληλα εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για διεύρυνση των ορίων τους και αναβάθμιση του ρόλου τους στην περιοχή σε βάρος άλλων λαών. Έτσι νοείται και νοείται από τους αντίστοιχους σήμερα για το εθνικό συμφέρον. Στο όνομα αυτού, η συνεργασία με τις ελληνικές δοσυλλογικές αρχές ήταν εξ αρχής θεμητή, αν όχι επιβεβλημένη, και βέβαια με τις κατοχικές γερμανικές κατά συνέπεια. Ειδικά η ρητορική κατά της Βουλγαρίας δεν κόστιζε τίποτα στο βαθμό που η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία δεν εμπλέκονταν τότε άμεσα και η ΙΒΕ δεν είχε παρουσία στα ανατολικά του Στριμώνα στην βουλγαρική ζώνη. Το διπλό παιχνίδι με τους Βρετανούς αντανακλά ακριβώς και τη θέση της αστικής τάξης μεταξύ υποταγής στους κατακτητές και παραδοσιακού δεσμού του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. Με άλλα λόγια, η ΙΒΕ ΠΑΟ, που έγινε μετά ΠΑΟ, επανδρωμένη από δοσυλλόγους, γερμανόφιλους, γλώφιλους αξιωματικούς, υπήρξε μια οργάνωση που με τον τρόπο της και τα σκαπανεβάσματά της ενσάρκωσε κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια του αστικού κράτους, το οποίο έπρεπε να διασφαλίζει την παρουσία του και τα συμφέροντά του σε όλες τις συνθήκες. Όπως και άλλες τέτοιες οργανώσεις που στην πορεία χρεοκόπησαν, αλλά βαφτίστηκαν με τα πολεμικά όπως και πρόσφατα αντιστασιακές, προοριζόταν δια πάσαν χρήση από το αστικό σύστημα και βέβαια εφόσον εξυπηρετούσαν ιδάλως αντικαθίσταντο. Γενικά, ας επαναλάβουμε πως εξ αρχής κύριος στόχος της πολυπρόσωπης αντίδρασης ήταν η μαζική εαμική αντίσταση στις πόλεις και στην Ήπεθρο, που γνώριζε στο εξής όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση και έπρεπε να αναρχητιστεί μέσω της αιματηρής τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κάτοικοι, ειδικά της Ήπεθρου, κατέφυγαν στον Ελλάς λόγω της δράσης της ΠΑΟ και των ομοίων, πριν καν σχηματιστούν τα τάγματα ασφαλείας. Ούτε βέβαια είναι τυχαίο ότι η πορεία αυτών των ένοπλων τμήματων ξεκίνησε αλλά και συνεχίστηκε με επιθέσεις και σφαγές ομάδων του Ελλάς σε αμυγών κομμουνιστών με διάφορα προσχήματα σχεδόν πάντα αναπόδεικτα. Και βέβαια διαθέτουν στις περισσότερες φορές τις ευλογίες είτε των κατοχικών και των συλλογικών αρχών, είτε ακόμη και των Βρετανών απεσταλμένων. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΟ δεν έδωσε ποτέ μάχη με τους Γερμανούς και οι όποιες αντιπαραθέσεις στις κατοχικές αρχές εκδηλώθηκαν βέβαια σε ενδοσυστημικό επίπεδο. Έτσι το ενδοσυστημικό πολιτικό παιχνίδι δοσυλλόγων, αγγλόφιλων, αλλά και διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων τύπου ΕΔΕΣ, παρεμβαίνει και αυτό με τη σειρά του. Η υποτιθέμενη διάλυση της ΠΑΟ μπορεί να έγινε κατά τόπους από τον Ελλάς με τον βίαιο τρόπο που προϋποθέτει ο ένοπλος αγώνας, όμως παρουσιάζει και χαρακτηριστικά ενδοαστικής διευθέτησης μεταξύ γερμανικής και βρετανικής επιρροής. Προς το δεύτερο εξάμεινο του 1943, η δράση της ΠΑΟ, όπως και της μικρότερης ομάδας κατασκόπων αρχικά υπέρ της Βρετανίας ΖΕΒΣ, είχε πλήρως ενσωματωθεί στο κατοχικό μόρφωμα, ώστε ούτε οι ίδιοι οι Βρετανοί να τους έχουν πλέον εμπιστοσύνη. Άλλωστε, ορισμένα στελέχη της ΠΑΟ, όπως και κάποιες ομάδες ενόπλων, λεγόμενων εθνικιστών, στη δεδομένη φάση εντάχθηκαν και στον Ελλάς, επειδή δεν συμφωνούσαν με την πλήρη ευθυγράμμιση και με τον δοσυλλογισμό που και ακολούθησαν, βέβαια, στην ουσία τη γραμμή του συμμαχικού στρατηγίου. Εν τέλει, η ΠΑΟ περιθωριοποιήθηκε τόσο από την κατοχική αρχή, όσο και από τους Βρετανούς και έτσι αυτοδιαλύθηκε, επειδή η δράση της δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προδοκίες του διπλού παιχνιδιού. Κάποιοι βέβαια συνέχισαν να αυτονομάζονται ΠΑΟ, βασικά υπογερμανική πια ηγίδα ξεκάθαρα, ενώ το καλοκαίρι του 1944 όσοι επικαλούνταν την ΠΑΟ στην Κεντρική Μακεδονία εντάχθηκαν στον Εθνικό Ελληνικό Στρατό, τον ΕΕΣ, που έφτιασαν ο Γκισάμπα Τζακ, που τον είδαμε από την Πιερία, και ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από τις Μουργές Κυρκής με τις ευλογίες των κατοχικών αρχών. Και με τις γερμανικές στολές που φορούσαν, φωτογραφήθηκαν σε κάθε ευκαιρία δίπλα στους Ναζί αξιωματικούς. Άλλοι πάλι από τη Δυτική Μακεδονία, με πρώτο το διαβόητο Μιχάλαγα, έσκευσαν στη Θεσσαλονίκη, αυτόν που έσφαξε τον Γερασίδη, τον Τερπόφσκι και τα άλλα στελέχη του Κουκουέ και του Ιάμστο στην Κοζάνη. Έσκευσαν στη Θεσσαλονίκη για να προφυλαχτούν, εντασσόμενοι όπως ο ίδιος στο θηριώδες τάγμα του Βίγου. Ο Κισάμπα Τζάκ εντάχθηκε και αυτός, εμφανίστηκε και αυτός στην πόλη το καλοκαίρι του 1944, και για προστασία υποτίθεται, αλλά και για να επιβλέπει και να οργανώνει τη μετέπειτα κατάσταση. Οι περιπτώσεις αυτές, Μιχάλαγα, Κισάμπα Τζάκ κτλ., δείχνουν ακριβώς την πορεία των λεγόμενων εθνικιστών της ΠΑΟ και ομοίων, που είτε συντάχθηκαν στα γερμανοσκεφή τάγματα της πόλης, είτε μεταξελίχθηκαν σε κάτι αντίστοιχο και χειρότερο.
Έτσι, στην πορεία των πραγμάτων, ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στα πάση της φύσεως πράγματα ασφαλείας, η ανασυγκρότηση του τμήματος της ΠΑΟΣ ΕΕΣ το καλοκαίρι, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία, η δημιουργία της ΕΟΑ του ΑΤΟΜ ΣΑΟΥΣ αρχές 44, γίνονται σε διπλή βάση, αλλά με ένα στόχο. Η βάση είναι αφενός η στήριξη της καταγωγικής κατάστασης και η συμμετοχή σε αυτήν, αφετέρου η προετοιμασία της διάδοξης κατάστασης, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο έμπρακτη, έστω και ασθενής αμφισβήτηση της ευρύτερης απήχησης του ΕΑΜ. Αυτή εξυπηρετούσε τις ναζιστικές και δοσυλλογικές αρχές περιοχής, που αδυνατούσαν να ελέγξουν την άνοδο του κινήματος, αλλά ταυτόχρονα και το άλλο τμήμα της αστικής εξουσίας που εκπροσωπούνταν από την κυβέρνηση του Καΐρου και τους Βρετανούς. Εδώ είναι χαρακτηριστική η επιλογή των Βρετανών στην Ανατολική Μακεδονία, υπέρ ενός στάνταρτη του κοινού ποινικού δικαίου, του Αντών Σαγούς, που ως τότε διεύθυνε μια μικρή ομάδα ενόπλων. Ας το επαναλάβουμε. Ο γενικός στόχος ήταν ένας. Η πάση θυσία διατήρηση της αστικής εξουσίας και η συνέχιση της και μετά τον πόλεμο με όποιο αντίτιμο. Εκεί θεωρούσαν και οι ένοπλοι και λοιποί συνεργάτες των κατακτητών, βάσιμα ή όχι, ότι θα έβρισκαν τη θέση τους. Για να μην μακρηγορούμε, μια και το θέμα είναι ανεξάρτητο, διακρίνει κανείς δύο βασικές πτυχές στην εξέλιξη των πραγμάτων μεταξύ 1941 και 1944. Από τη μια είναι σαφής η εξαρχή συμπόρευση ή και ένταξη διάφορων αυτοαποκαλούμενων εθνικιστικών αστικών δυνάμεων στο κατοχικό αστικό μόρφωμα, το δοσυλλογικό, που καταλήγουν εν γέννη σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της κατοχικής κατάστασης. Από την άλλη είναι εξίσου δεδομένη η σύγκρουσή τους με το αιαμικό κίνημα που βρίσκεται εξορισμού στον αντίποδο των κατακτητών και των συνεργατών. Η μετακίνηση ορισμένων μετριοπαθών αστών αξιωματικών από οργανώσεις τύπου ΠΑΟΥ προς τον ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ παρέμεινε σχετικά περιορισμένη. Γενικά, όσοι προέτασαν την αντίσταση κατά των κατοχικών δυνάμεων, φρόντισαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Η πλειοψηφία εκείνων που παρέμειναν είχαν ειδικά στη Μακεδονία ως πρόταγμα του αγώνα τους πλέον την πάλι κατά των εντός εισαγωγικών ΕΑΜΟ Βουλγάρων. Το οποίο οι Γερμανοί, ακόμα και οι ίδιοι οι Βούλγαροι, μπορούν να είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι όσο οι Βρετανοί και εκείνοι της Μέσης Ανατολής Έλληνες και ελληνικές αρχές. Σε καμιά περίπτωση η όξυνση της δοσυλλογικής βίας δεν υπήρξε το αντίβαρο στην ολοένα και αυξανόμενη ένοπλη δράση του αιμικού κινήματος, ακόμη λιγότερο στην εξολόθρευση των αυτοαποκαλούμενων εθνικιστών και καθόλου δοσύλλογων. Στο σημείο αυτό, μια ορισμένη ιστοριογραφία επιχειρεί πάση θυσία σε πείσμα των ημερομηνιών να σκηνογραφεί με ένταση την ένταση της ένοπλης δράσης ήδη από το 1942. Σε αυτό το σχήμα επιχειρεί να στριμώξει με κάθε τίμημα σε πείσμα των γεγονότων και φιλολογικής την ύπαρξη και τη δράση όχι μόνο του Ελλάς, αλλά και του εφετερικού Ελλάς και κυρίως της Όπλα. Ειδικά για την τελευταία, οι διάφορες αντιδράσεις δείχνουν ότι είναι ένας διαχρονικός εφιάλτης όσων δεν δέχονται το δικαίωμα του καταπιεσμένου στην αυτοάμυνα και στην αντεπίθεση. Επί της ουσίας, ειδικά για τις πόλεις, ξεκινώντας με το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, ο ένοπλος αγώνας στα αστικά κέντρα δεν έλαβε μαζικά χαρακτηριστικά πριν τα τέλη του 1943, επί της ουσίας στις αρχές του 1944. Προς το Μάιο-Ιούνιο του 1944 ιδρύεται πλέον και ο Ελλάς Πόλης, διάδοχος του εφεδρικού Ελλάς και ο οποίος είναι στην ουσία μια νέα μεραρχία, η μεραρχία Θεσσαλονίκης του Ελλάς. Μιλήσαμε για σαμποτάζ, για μεμονωμένες επιθέσεις και εκτελέσεις ήδη από το καλοκαίρι του 1941. Όλα αυτά δείχνουν ένα προσανατολισμό, όχι όμως μια μαζική τάση και μια αιμονή απόλυτη στην ένοπλη δράση. Η εξέλιξη, όσο και αν φαίνεται κλισέ η έκφραση, υπήρξε διαλυτική. Ο εφεδρικός Ελλάς εμφανίζεται προς τις αρχές του 1943 με ρόλο να περιφρουρεί τις νυχτερινές κυρίως εξορμήσεις των νεαμητών για συνθήματα με τηλεφόρες, για συνθήματα στον τοίχο, μοίρασμα προκηρύξεων. Οι φεδροελασίτες γίνονται σιγά σιγά διάδες και τριάδες, φέρουν πιστόλια και λειτουργούν ως αυτοάμυνα. Στην πορεία συμμετέχουν και σε επιθετικές ενέργειες και εκτελέσεις, όλα αυτά πριν από το 1943. Η ιδέα όπλα, από όσο γνωρίζουμε, σχηματίστηκε πιθανώς με βάση μια την κατεύθυνση της δεύτερης συνδιάσκεψης του Υπουργού Έτρων Δικαίου του 1942, αλλά πήρε σάρκα και οστά, ειδικά εκτός Αθήνας, μετά τα μέσα του 1943. Αρχικά το πρώτο διάστημα προκύπτει ότι πρόκειται για υπηρεσία πληροφοριών, που μετά πήρε το όνομα όπλα, όπως φαίνεται από διάφορες πηγές. Τα γνωστά μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιτίθεται στο σχήμα αυτό.
Η όπλα λειτουργεί αρχικά ως αντικατασκοπία, μέσα στο δοσιολογικό κράτος και στις αρχές κατοχής και όπου αλλού μπορεί να αλλιεύσει και να προωθήσει χρήσιμες πληροφορίες στην αντίσταση, τη δυναμική αντίσταση, για τον εχθρό και τους συνεργάτες. Ως κάτοχος μυστικών πληροφοριών, εξελίσσεται σε ένα μηχανισμό παρακολούθησης και πληροφόρησης με μέλη που φυσικά δεν πρέπει να εκδηλώνονται ποτέ. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό κίνημα να προστατεύεται και να προφυλάσσεται από οργανωμένα πλήγματα και από προδότες. Ταυτόχρονα η όπλα μπορεί να απαντήσει στην επιθετική διαβολική δράση του εχθρού. Έτσι πλαισιώνεται από ένα δίκτυο μαχητών που εξυπηρετούν την ενεργητική πλευρά της αποστολής, την αποστροπή και την αποτροπή σχεδίων του εχθρού ή την εκτέλεση Γερμανών, προδοτών, αυραγωγητών κλπ. Όποιος αναζητήσει τη φυσιογνωμία του δεύτερου αυτού, ας πούμε, του εκτελεστικού σκέλους, μόνο ως χαρακτήρα της, δεν θα βρει την ουσιαστική της υπόσταση. Στη συνέχεια, βέβαια, εντάσσονται σε αυτήν και εφεδροελασίτες, επονίτες και στη συνέχεια οι πολιτοφύλακοι. Η πολιτοφυλακή που στην απελευθέρωση ονομάστηκε Εθνική Πολιτοφυλακή, σχηματίστηκε αργότερα σταδιακά από την άνοιξη του 1944, δηλαδή μετά τη δημιουργία της ΠΕΑ, της κυβέρνησης του Βουνού της Ελεύθερης Ελλάδας. Ως γνωστό, η ΠΕΑ προέκυψε από εκλογές έναν άθλο του ΕΑΜ μέσα στις συνθήκες ξένης κατοχής από αντιπροσώπους της Εθνοσυνέλευσης, τον Κορισχάδη. Η πολιτοφυλακή λειτουργούσε δηλαδή με κάποιο τρόπο και αυτή και είχε αποστολή ως την προστασία του λαϊκού αγώνα, του εαντικού αγώνα, ως ένα είδος αστυνομίας στις ελεύθερες περιοχές, αυτές που ελέγχονταν δηλαδή από το ΕΑΜ και κατά συνέπεια την κυβέρνηση του Βουνού. Από το καλοκαίρι και προς το φθινόπωρο του 1944, εκτός από τον Ελλάς στα βουνά και τον Ελλάν στις θάλασσες, στις πόλεις και σε άλλους οικισμούς, οι ένοπλες οργανώσεις του ΕΑΜ επιτελούσαν ένα έργο λαϊκής αυτοάμυνας και ενεργητικής απάντησης σε ειδικούς πληθυντικούς στόχους. Όπως είδαμε, η ανάπτυξή της υπόκειται αυτή λοιπόν τη λειτουργία σε μια εξελικτική πορεία, σε μια δυναμική κίνηση που δεν μπορεί να ειδωθεί στατικά και παγιωμένα όπως επιχειρείται από κάποιους. Η ενεργητική ένοπλη αυτοάμυνα ενάντια στους φορείς της συνδυασμένης αστικής βίας των κατακτητών και των συνεργατών τους κλιμακώθηκε μέσα στη Θεσσαλονίκη στην πορεία της ανάπτυξης των ταγμάτων. Ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο. Τα διάφορα περιστατικά είναι πάμπολα. Σε συλλογικό επίπεδο, το πιο χαρακτηριστικό είναι τα μπλόκα των ταγμάτων ασφαλείας που ξεκινούν από τον Απρίλιο του 1944 και συνεχίζουν μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου του 1944. Τα περισσότερα μπλόκα της Θεσσαλονίκης εκτελέστηκαν από το γερμανοποιημένο εθνικιστικό τάγμα του Δάγκουλα, αλλά σχεδιάστηκαν βέβαια ταυτόχρονα από τις ναζιστικές αρχές κατοχής. Στις 24 Απριλίου τον μπλόκο της Καλυθέας, 10 Μαΐου στο Αγιστοχώρι, 31 Ιουλίου στην Νέα Ευκαρπία, 13 Αυγούστου στην Καλαμαριά, 24 Σεπτεμβρίου στην Κάτω Τούμπα κλπ. Και βέβαια η κορονίδα όλων, το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη με τα εκατοντάδες θύματα. Κορονίδα βέβαια είναι τραγική έκφραση. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τις θηριωτίες και τις σφαγές των ταμάτων του Βίχου στη σημερινή οδό Αλεξάνδρου Πόλου ή την καθημερινή αιματηρή τρομοκρατία στις λαϊκές συνοικίες της πόλης. Τις εκτελέσεις του Παύλου Μελά, στα διαβατά, τα πεταμένα πτώματα στον αξιό και ποιος ξέρει τι άλλο. Το δεύτερο τρίμηνο του 1944, το ένοπλο ελληνικό κίνημα ως εμπροστοφυλακή του πλατύτερου λαϊκού κινήματος, λαϊκού και ταξικού βέβαια, που γνώριζε όχι τώρα η χώρα, έδωσε πολλές μάχες. Όποια περιγραφή και αν προσδώσουμε στις ένοπλες συγκρούσεις που έλαβαν χώρα τότε καθημερινά με την Ελλάδα, αποτέλεσαν τμήμα μιας διαρκούς μάχης για την απελευθέρωση, όχι μόνο από τον κατακτητή, αλλά και την απελευθέρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας από τα δεσμά της ταξικής και καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ο Ελλάς πόλης περιόρισε τον ναζιστικό στρατό και τα τάγματα στο κέντρο σχεδόν κάτω από την Αγίου Δημητρίου. Μια από τις σημαντικότερες συμπλοκές, το είδαμε και στο βίντεο, ήταν η λεγόμενη μάχη της Νεάπολης του 16 Οκτώβρου του 1944, που επιτάχυνε την ολοκληρωτική αποχώρηση των ταγμάτων από τις δυτικές συνοικίες. Η λογική εξήγηση όλα αυτά δεν είναι η θεωρία της βίας, δεν είναι ότι η βία γεννά τη βία. Αρκεί να θέλει να δει κανείς ότι το πρωταρχικό συστατικό της κοινωνικοπολιτικής βίας είναι η ταξική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε βία εξουσιαστική πρακτική απορρέει από την ανάγκη διατήρησης της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Αλλιώς η λογική της βίας και των δύο άκρων
απλά αρνείται οποιοδήποτε δικαίωμα στους εκμεταλλευόμενους και στους αδύνατους να αντισταθούν, να διεκδικήσουν μια καλύτερη μοίρα. Για όποιον θέλει λοιπόν να εξετάσει πέρα από τις εθνικιστικές κορώνες των φασιζών των συλλόγων, αλλά ακόμη και πέρα από τις διαχειριστικές αυταπάτες της ισλαμικής λαοκρατίας, η σύγκρουση, όσο ακραία και αν θέλουν να μας την παρουσιάζουν, δεν είναι παρά η έκφραση της αντίθεσης δύο φύση αντιτιθέμενων κοινωνικά κόσμων σε φάση κλιμάκωση της κοινωνικοπολιτικής, κοινωνικοοικονομικής σύγκρουσης, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων αυτονομία και της κεφαλαιοκρατίας και όσους συμπορεύονται ή παγιδεύονται στην ανάγκη για διόνυση της εξουσίας της από την άλλη. Το ΕΑΜ και η καθοδηγητική του δύναμη, το ΚΚΕ, επέδειξαν σε διάφορες φάσεις του αγώνα αντιφάσεις και παρενοδίες. Κι όμως, παρά τη θολή εικόνα, παρά τη διεθνή τάση στο κομμουνιστικό κίνημα, εκδήλωσαν με οργανωμένη αυτενέργεια τη φυσική ανάγκη αντιμετώπισης και ανατροπής του αστικού μορφώματος. Το ταξικό αντανακλαστικό εκφράστηκε σε όλα τα επίπεδα και η πείρα βέβαια των αγώνων, τόσο σε ηγετικά κλιμάκια όπως στη λαϊκή βάση, σε εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, φοιτητές. Εκφράστηκε έντονα από τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην περιοχή Μακεδονίας Τράκης με τις αποφάσεις ενάντια στο σύμφωνο του Λιβάνου, μαζί με τη θέληση να μην υποκύψει το κίνημα σε αστικές λύσεις και διαπραγματεύσεις. Εκφράστηκε με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελλάς ενάντια στη Συμφωνία της Καδέρτας. Εκφράστηκε βέβαια και από τη μάχη του Κυρκής, λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση της πόλης, τη μεγαλύτερη πιθανώς μάχη που έδωσε ο Ελλάς, όχι ενάντια σε άλλους Έλληνες όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν, κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν ως διασώτες βέβαια μιας ψευδεπίγραφης εθνικής ενότητας, αλλά ενάντια σε όσους εξέφραζαν ταυτόχρονα την υποταγή στους κατακτητές, ενάντια σε τους σύλλογους, είτε λεγόταν Δράγκουλας, είτε λεγόταν Κισαπατζάκ, αλλά και ενάντια στο διπλό παιχνίδι των συνεργατών του εχθρού προς όφελος του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού και της αστικής μερίδας που στο συγκεκριμένο σημείο δεν έβγαινε. Μπορεί κανεί να δει τιμωρία για διεκδίκηση που κακά τα ψέματα ζητούσε ο λαός που είχε τόσο υποφέρει από την εξαθλίωση και την φιλιοδία. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της ιστορικής αυτής στιγμής. Αυτή βρίσκεται στη μαζική ανάπτυξη του λαϊκού ταξικού κινήματος, στη κοινωνική δράση μαζική των πολλών που επέδειξαν απεριόριστες δυνατότητες, έτσι όπως μπορεί να επιδεικνύει ο λαός όταν είναι οργανωμένος και καθοδηγούμενος.